Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα. Επιστρέψαμε στο τόπο του εγκλήματος. Γιατί το λες έτσι? Επιστρέψαμε, είμαι ανενωμένη. Εντάξει, το τόπο του εγκλήματος, δεν περνάς ωραία εδώ? Όχι, πολύ ωραία, γι' αυτό το βάζω. Στην παρέα μας έχουμε την Busy Boo. Από τους Fruity Pebbles. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου καλέσατε, κότσια. Το βρήκες εύκολα? Εύκολα το βρήκα, δεν έχει πάρκινγκ η περιοχή, μπορώ να πω. Δυσκολεύτηκα λίγο να παρκάρω, αλλά εντάξει. Να πούμε ότι η Busy Boo and its Freaky Flows, που είναι, συνεχίζουμε μάλλον και σήμερα τελειώνουμε με όλο αυτό το ραδιοφωνικό. Με τα Boston Group από το διαγωνισμό τη Metamotion. Είναι its Freaky Flows. Πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία? Τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο, την νεκρή λεγόμενη περίοδο. Είναι η περίοδος που δεν γίνεται κάποια ενέργεια από μας για το διαγωνισμό και είναι όλο το βάρος στους fans μας που πρέπει να αποστάρουν το link μας, να μαζέψουν θετικούς πόντους ώστε να καταφέρουμε να βγούμε νικητές και να πάμε στην ημέρα θετικής ενέργειας. Έχουμε κάνει ήδη ένα βίντεο κλιπ, μπορούν να το δουν οι ακροατές μας, είναι το Ελεύθερα Πουλιά. Freaky Flows, Ελεύθερα Πουλιά στο YouTube, βλέπετε τη δουλειά μας. Έχουμε κάνει φωτογράφηση επαγγελματική μαζί με το παραγωγό και manager μας, το Μηδενιστή. Έχουμε κάνει και ένα web concert που θα μεταδοθεί ζωντανά από... μπορώ να το πω το κανάλι? Ναι, ναι, ναι. Okay, ναι, λοιπόν, θα, από το MAD στις 5 Σεπτέμβρη. Έχουμε κάνει όλα αυτά λοιπόν. Είναι νομίζω αρκετά για ένα νέο σύστατο συγκρότημα μόλις λίγων μηνών που δημιουργήθηκε στην πορεία ενός διαγωνισμού. Εσείς πώς τα βλέπετε? Πολύ ωραία. Καλά, και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Να πούμε ότι όσοι θέλετε να ψηφίσετε Freaky Flows έχετε μόνο 2 μέρες ακόμα. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε μπαίνετε στο application της Metamotion, διαλέγετε το positive group που σας αρέσει και του στηρίζετε μέχρι τις 30, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Έχει γίνει γενικότερα ένα μπέρδεμα πώς μαζεύουμε πόντους, πώς γίνεται. Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε καταλάβει αυτό ακριβώς πώς δουλεύει. Ναι, βλέπω ότι πιστεύουμε με τα share, αλλά το θέμα είναι να γραφτούν, όπως έχω καταλάβει. Είναι να γραφτούν και είναι να πάρεις το link που έχει από κάτω όταν γράφεσαι. Όχι το link πάνω, copy το URL που είναι πάνω στο browser. Κάτω το link και να το βάζεις σε οποιοδήποτε post. Όσα like μαζεύεις και share γίνονται, τόσους θετικούς πόντους μοιράζονται όλοι. Δηλαδή και εσύ που έχεις γραφτεί και εσύ που έχεις γραφτεί και κάνετε like μία στην άλλη, μαζεύετε πόντους. Τέλεια. Ήθεσαι να το ξέραμε αυτό? Ούτε εγώ το ήξερα. Μάθαμε και κάτι καινούργιο για το διαγωνισμό. Το να συνεργάζεται κάποιος με το Μηδενιστή, πώς είναι όλη αυτή η εμπειρία? Είναι φοβερό να συνεργάζεσαι πρώτα απ' όλα με έναν άνθρωπο που έχει τόσα πολλά χρόνια στον χώρο, γιατί εγώ είμαι και φαν του από πολύ μικρή, από πολύ παλιά. Αγαπώ τη ραπ και κάνω ραπ πολύ μικρή και ήταν πρότυπό μου ο Μηδενιστής. Τώρα να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο από κοντά και να βλέπεις ότι είναι άνθρωπος και δεν υπάρχει όλο αυτό το fame, όλο αυτό το star, όλο αυτό το celebrity, και είναι άνθρωπος και θέλει στα αλήθεια να δώσει πράγματα, είναι μοναδικό. Είναι αυτό που περίμενες? Είναι καλύτερο από αυτό που περίμενα. Ναι, είναι η αλήθεια. Περίμενα λίγο σνομπάρισμα, περίμενα να υπάρχει χάσμα, αλλά δεν υπάρχει. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συνεργασία. Και τα παιδιά δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, ο Στίβ και ο Δημήτρης, πάρα πολύ καλά παιδιά. Αμέσως δέσαμε. Αν μέναμε δηλαδή και κοντά, θα μπορούσαμε άντε να είμαστε κολλητάρια και να κάνουμε τρελή παρέα. Έχετε ένα θέμα απόστασης. Έχουμε ένα θέμα απόστασης και η απόσταση, όπως ξέρετε, φθείρει τις σχέσεις. Ισχύει αυτό. Μιας και έχουμε αναφερθεί στον Μηδενιστή, υπάρχει κάποιο τραγούδι που θα ήθελες να πεις, κάποιο δικό του, γενικά με τον group? Το τραγούδι που ήθελα να πω, μου δόθηκε ευκαιρία να το πω. Το βάρε, δεν σταματά στο web concert. Μου αρέσουν πιο παλιά κομμάτια που δεν νομίζω ότι είναι πρέπει να αναφέρω τους τίτλους. Για το web concert, πώς ήταν η εμπειρία, είχες άγχος? Όχι, δεν είχα άγχος. Γενικότερα, σε όλη αυτή τη διάρκεια, δεν έχει συμβεί κάτι που να είχα άγχος, πέρα από το βίντεο κλιπ που είχαμε μια... έτσι, ένα θέμα στο σενάριο. Έκανα τη χορεύτρια. Στην αρχή ήταν το σενάριο να κάνω τη χορεύτρια, ενώ κορίτσια καμία ιδέα. Τίποτα, δεν καμία. Ναι, δεν γίνεται. Οπότε αγχώθηκα λίγο που ήταν έτσι ένα έτοιμο σενάριο. Και... αλλά εντάξει, το βρήκαμε. Δεν έκανα τη χορεύτρια τελικά. Το αποτέλεσμα ήταν όμως πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το web concert. Ήταν πολύ ωραία η εμπειρία που μου αφήσαν να πω δικά μου κομμάτια. Ήταν φοβερό αυτό. Δηλαδή,
με αφήσανε. Δεν υπήρξε καν αυτό. Δεν υπήρξε καθόλου στο διαγωνισμό, στη συνεργασία μου, ούτε με τους Freaky Flows, ούτε με τον μηδενιστή. Θα κάνεις αυτό. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν τι θέλετε, παιδιά, να κάνετε. Ήταν πιο ελεύθερο. Full, full freaky. Full freaky, full ελεύθερα βουλιά. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο σας κομμάτι που είναι και το βίντεο κλιπ που γυρίσατε. Αλλά πρώτα θα βασικά θα πάμε να ακούσουμε το Meet Emotion, το τραγούδι, όλοι μαζί και επιστρέφω. Πάμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, το είπαμε στη σελίδα του YouSmile στο Facebook, YouSmile.gr. Η Busy Boo είναι εδώ να απαντήσει σε όλα. Είσαι έτοιμη για τις ερωτήσεις που θα μας δίνω. Γεννήθηκα έτοιμη. Τετριμμένο, αλλά ισχύει. Τώρα όλο αυτό είναι λίγο κάπως καινούριο σαν φίλοι σου που είναι κοντινοί σου άνθρωποι. Πώς νιώθουν για όλο αυτό, έχουν να έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους? Με πήραν άνθρωποι που είχαν να μιλήσω χρόνια και μου είπανε «Ω, σε είδα στην τηλεόραση, είναι τρομερό!» γενικά το περιβάλλον μου το έχει πάρει πολύ... Έχουν καταλάβει κάτι που δεν έχω καταλάβει εγώ, νομίζω. Χαίρονται όμως με ναι, αυτό. Ναι, χαίρονται πάρα πολύ. Βέβαια, δεν υπάρχει πάντα. Όταν ανεβαίνεις και γίνεται κάτι καλό για σένα, δεν υπάρχουν πάντα άνθρωποι που χαίρονται. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν χαίρονται, που ζηλεύουν, που το βλέπουν ανταγωνιστικά. Αυτοί βέβαια δεν είναι τόσο στενοί φίλοι, να σου πω την αλήθεια, ναι. Αλλά είχα και τέτοια περιστατικά. Κάποιος που τότε πάρα πολύ άσχημα και άρχισε να μου στέλνει μηνύματα και να με βρίζει. Γενικά αυτό με τα σχόλια, με τα αρνητικά σχόλια, πώς αντιμετωπίζεις? Εντάξει, είναι τελείως random. Είμαι η οποιαδήποτε που θα βρίζανε. Είναι σημείο των καιρών το hating, νομίζω, το βλέπετε. Είναι της γενιάς μας, full στη γενιά μας. Έχω άποψη και τη λέω παντού και νομίζω ότι είναι και σωστό. Εντάξει, σε 3 λεπτά κομμάτι και σε συνολικά 40 δευτερόλεπτα που τραγουδάω μέσα σε ένα κομμάτι, δεν μπορεί κάποιος να με καταλάβει, δεν με ξέρει. Ναι. Είναι, δεν νομίζω ότι με αγγίζουν. Είναι random. Το προσπερνά. Ναι, το προσπερνάω. Προσπαθώ τουλάχιστον να το προσπερνάω. Γενικά η σχέση με το Fan Club, το δικό σας, ποια είναι? Έχετε καλή σχέση? Οπ, μας πιάσανε κορίτσια. υπάρχει πάρα πολύ άμεση σχέση, πολλά προσωπικά μηνύματα. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς από τους fans. Στο MAD ειδικά έχω τύχει τα fan clubs εκεί μαζεμένα, τα κορίτσια έρχονται, αγκαλιές, φιλιά, φωτογραφίες, μηνύματα στο Facebook. Πολύ άμεση επικοινωνία, σαν να έχουμε γίνει φίλες. Πώς νιώθεις με όλα αυτό, με τις σχέσεις που έχετε αναπτύξει? Μ' αρέσει που είναι άμεσο. Μου τη πάει να σου πω λίγο αυτή η απόσταση, ότι και καλά γίνεσαι γνωστός και πρέπει να αποστασιοποιείσαι και δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Κάνω μουσική γιατί μου αρέσει να κάνω μουσική. Δεν με νοιάζει αν αυτό θα πάει και θα παίζει στα κανάλια ή θα παίζει στη τηλεόραση ή θα έχω συναυλία με 50.000 κόσμο. Θέλω να κάνω μουσική. Και πάνε για να είσαι καλά μέσα σου. Αυτό ακριβώς. Και αυτό είναι το πιο ωραίο, πιστεύω. Ναι. Αυτό μετράει, αξίζει. Είναι διαφορετικό να είσαι ερμηνευτής και διαφορετικό να γράφεις τα κομμάτια σου. Πολύ διαφορετικό. Είναι παιδί σου. Το έχεις κάνει, το έχεις πιστέψει. Βέβαια είναι άσχημο όταν το παιδί σου έρχονται και το βρίζουνε. Ναι. Όταν έρχονται και βρίζουνε εσένα και αγαπάνε το παιδί σου, αυτό είναι ακόμα πιο διχασμένο. Δηλαδή τους αρέσει το σε κάποια σχόλια γράφουν πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και βρίζουνε εμένα προσωπικά. Είναι αστείο. Είναι ναι. Αστείο πάρα πολύ. Σου αρέσει αυτό που είμαι, αυτό που έχω γράψει. Το νιώθεις. Ξεκόλα. Δεν σε ενοχλούν όμως κάπως, δεν στεναχωριέσαι. Λες γιατί να το πει αυτό? Γιατί να το πει, όχι. Ξέρω γιατί το λέει. Είναι απλό. Είναι ίντερνετ. Είναι απλό το πράγμα. Είναι ίντερνετ, ναι. Μπορώ να το παίξω όποιος θέλω. Θα το παίξω. Δεν με ξέρει κανείς, λέω ότι θέλω. Ακριβώς, ναι. Παιδί μου, φωνάξει και η μαμά μου, πήρα και κακό βαθμό, δεν πέρασε και πουθενά στις Πανελλήνιες, πάω να σκορπίσω λίγο η χολή για να νιώσω καλά. Το καταλαβαίνω. Από εκεί πέρα, όταν το παίζει ο άλλος ότι σε ξέρει, είναι αστείο. Έχει γίνει το ίντερνετ ένα μεγάλο σχολείο, κάπως έτσι. Ναι. Που κάποιοι στο σχολείο, επειδή σε βλέπουν κάθε μέρα, νομίζουν ότι σε ξέρουν και σε σχολιάζουν, να σου κάνουν πηγαδάκια. Ισχύει αυτό. Απαντά σε αυτά τα αρνητικά σχόλια που σου κάνουν? Άμα έρθει ο άλλος και μου στείλει ένα μήνυμα στη σελίδα μου, στο fanpage μου, ας πούμε, ή στο Facebook με βρει και με κάνει άτ και μου στείλει και μου μιλήσει άσχημα, θα απαντήσω. Γιατί πολύ απλά
δεν είναι μετά random. Έχει ασχοληθεί. Ναι. Βέβαια, συνήθως απαντάω χαρτιλογώντας. Δεν μπορώ να πάρω σοβαρά τώρα κάποιον που δεν με ξέρει και ξαφνικά. Δεν φαντάζεστε τι μπορεί να λέει. τι να απαντήσω τώρα. Είμαι και εργοθεραπεύτρια. Πρέπει να το δω το πράγμα σε περιστατικό και τίποτα άλλο. Δεν ξέρεις πώς τα βλέπετε αυτά. Ναι, είναι άσχημο γενικά να σου στέλνουν αρνητικά σχόλια συνέχεια, λίγο να πειράζονται με τη δουλειά σου. Συνέχεια, δεν είναι συνέχεια. Άμα βάλουμε τα θετικά με τα αρνητικά... Υπερτερούν. Είναι, τι να λέμε τώρα, 3%. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. 3% τώρα κατεβατώ, να τον έχω πειράξει τον άλλο τόσο πολύ. είναι αστείο. Προσπαθώ να δώσω τη βοήθειά μου. Μπορεί απλά να σε ζηλεύει. Ναι. Να μην τα λέει απλά έτσι. Mm. Το λέει επειδή σε ζηλεύει. Εντάξει, είπαμε, είναι αρρώστια. Ναι. Οι άνθρωποι έχουν αυτή την αρρώστια που ονομάζεται ζήλια. Κάποιοι δεν το αντέχουν. Θα ήθελε πολλοί κόσμος να είναι στη θέση μου. Λογικό το βρίσκω. Δήλωσα πάρα πολλοί κόσμος συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό. Και τώρα, μέσα σε τόσες χιλιάδες κόσμο, ο μηδενιστής επέλεξε εμένα, το Steve και το JC. Λογικά είναι να πειράχτηκαν κάποιοι που δεν επιλέγουν. Επίσης βλέπω πολλά αρνητικά σχόλια και είναι κακό αυτό, γιατί ο διαγωνισμός λέγεται θετική ενέργεια από fans, δηλαδή ανταγωνιστές, fans άλλων groups. Πολύ κακό, είμαστε μια παρέα, ναι, όλα τα groups. Ναι, αυτό συμβαίνει συχνά, το έχω δει και εγώ. Είμαστε όλα τα groups μια παρέα, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία από την πρώτη μέρα όλοι μαζί. Είναι κρίμα να έχουμε τόσο καλή σχέση εμείς μεταξύ μας και οι άλλοι να τρώγονται. Παιδιά, θετική ενέργεια. Είναι φαμόσιον, παιδιά. Ναι. Πραγματικά. Πείτε λίγο με τα μόσιον. Άρα δηλαδή. Νιώστε λίγο θετικά. Άρα δηλαδή, έτσι όπως ακόμα ο χαρακτήρας, ένα από τα χαρακτηριστικά σου μάλλον είναι ότι είσαι πάρα πολύ δυναμική. Δεν το είσαι. Καλό αυτό. Καλό. Το παίρνεις και τα αρνητικά σχόλια γενικά. Άμα δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, πιστεύω. Δεν μπορείς να είσαι καλά και με τον κόσμο γύρω σου. Εγώ είμαι καλά με τον εαυτό μου, ξέρω τι είμαι. Ευτυχώς έχω, όπως λέω στο κομμάτι, έχω ανθρώπους δίπλα μου να μ' αγαπάνε και να μου λένε τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, να μου κάνουν κριτική, γιατί το πιο δύσκολο είναι να δεχτείς κριτική. Να μου κάνουν κριτική ουσιαστική για τη μουσική μου και όχι για το χαρακτήρα μου μέσα από ένα κομμάτι. Ουσιαστική κριτική με μουσικές γνώσεις, τέτοια πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι άμα το κομμάτι δεν ήταν καλό, δεν θα το έβγαζε. Ούτε ναι. Η Panic θα βάζε την υπογραφή της από Panic, ούτε θα βγαίνει μέσα από ένα τέτοιο μεγάλο διαγωνισμό της Amita Motion. Δεν μιλάμε τώρα για ένα διαγωνισμό που κάναμε με πέντε φίλους μας και βάλαμε και λίγο το τέτοιο. Μιλάμε για έναν αμερόληπτο διαγωνισμό που ο καθένας πραγματικά έχει πάρει αυτό που του αξίζει. Είτε με τις δημόσιες σχέσεις, είτε με το ταλέντο, είτε με οτιδήποτε. Εντάξει, είμαι και 25 χρονών. Ναι. Δεν μπορώ να... Δεν έχω τους φίλους και τις παρέες που είχα όταν ήμουν 18. Λογικό είναι να μην είμαι και τόσο δημοφιλής, ξέρω εγώ, σε αυτό το διαγωνισμό και να είναι δημοφιλή παιδιά που είναι πιο μέσα σε όλα τα πράγματα τώρα. Εγώ δουλεύω αρκετές ώρες την ημέρα. Μ' άρεσε τα social media, αλλά δεν έχω το χρόνο να ασχολούμαι όπως ασχολούμαι κάποτε. Λογικό είναι. Ναι, έχεις λίγο πιο πιεσμένο το χρόνο. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, όλα καλά. Αγαπάμε. Αγαπάμε glitter. Να αφήνουμε λίγο το κλίμα. Ναι, μιας και αναφερθήκαμε στο κομμάτι, πάμε να ακούσουμε το Ελεύθερα Πουλιά από Freaky Flows και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Εδώ είμαστε τα Mad Girls. Στην παρέα μας έχουμε την Busy Boo από Freaky Flows. Να υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να κάνετε και like στη σελίδα του youSmile.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα μας γενικά και μπορείτε εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή κάποιες ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στην Busy Boo. Λοιπόν, τώρα ακούσαμε τα Ελεύθερα Πουλιά, όπου είναι ένα κομμάτι που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Όπως είπα και πριν, είναι τέλειο όταν το παιδί σου μεγαλώνει, οριμάζει και βρίσκει φίλους. Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Το τραγούδι σου το ακούω όλη μέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Παίρνω πάρα πολύ αγάπη. Έχει πολύ ωραίο στίχο. Το θα έλεγα. Το περιμένατε? Όταν θα βγει να κάνει τέτοια πύχη. Να έχει τέτοια επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι. Ίσως το φοβόμασταν. Όχι, δεν το φοβόμασταν. Εγώ δεν σκέφτομαι
τόσο πόση απήχηση θα έχει όταν γράφω κάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσαν πολύ οι στίχοι που έγραψε ο μηδενιστής. Ουσιαστικά βρεθήκαμε στο στούντιο, λέει, είχαμε κάποια άλλα κομμάτια δοκιμάσει αρχικά, περάσαμε και εμείς τη φάση που δοκιμάσαμε δύο-τρία κομμάτια και λέει, έχω γράψει αυτούς τους στίχους. Τους λέει, λέω, έχω γράψει ένα κομμάτι τώρα, όταν ερχόμουν στο αυτοκίνητο, άκου. Και μας άρεσε το πάντρεμα και τα δέσαμε. Βγήκε πάρα πολύ ωραίο, είναι νομίζω. Είναι υπέροχο. Βγήκε πολύ καλό το αποτέλεσμα. Είναι κάπως επίκαιρο, θα έλεγα, γιατί περνάει ένα μήνυμα που γενικά όλοι το χρειάζονται. Είναι όντως ένα positive τραγούδι. Πολύ είναι θετικό. Μακάρι να ήταν και τα παιδιά εδώ, να σας πούνε και εκείνα πώς νιώσανε, γιατί ήταν μια εμπειρία όλων μας, δεν ήταν μόνο δική μου. Τώρα είμαι εγώ και εκπροσωπώ τον εαυτό μου κάπως. Προσπαθώ να εκπροσωπήσω τους Freaky Flows, αλλά είναι δύσκολο γιατί είμαι εκεί. Μακάρι να ήταν εδώ και ο Steve και να έλεγε, γιατί και ο Steve το νιώσει πάρα πολύ και έχει φανεί και στο βίντεο πόσο το έχει νιώσει. Είναι, το περνάμε όλοι αυτό το πράγμα σήμερα και όλοι θέλουμε μια όθηση να συνεχίσουμε, ένα λόγο να έχουμε να ξυπνάμε κάθε μέρα. Αυτό που υπάρχει σαν μότο γενικά στη ζωή μου είναι αυτό που μου λέει η μαμά μου. Ο ήλιος δεν έχει λόγο να λάμπει. Αυτό είναι. Ο ήλιος δεν έχει λόγο να λάμπει, γι' αυτό και εμείς πρέπει να βρίσκουμε τη δύναμη κάθε μέρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Να μην πέφτουμε στο κρεβάτι και ξυπνάμε και είμαστε λίγο χειρότερα από ό,τι κοιμηθήκαμε. Να είμαστε ζωντανοί, είμαστε εδώ, είμαστε καλά. Κάποιοι άλλοι δεν είναι. Κάποιοι πεθαίνουν, κάποιοι είναι άρρωστοι. Εμείς που είμαστε καλά να μιζεριάζουμε. Ναι, πολύ ας γίνουμε ακόμα καλύτερα. Αυτό. Ναι. Σε όλη αυτή να προσπαθούμε για το καλύτερο. Σε όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται και απλά θέλω να τι σου δίνει θετική ενέργεια, είναι αυτό που παίρνεις μια ανάσα και λες. Οι φίλοι μου πάρα πολύ. Με κάνουν να νιώθω πολύ καλά. Είναι ώρες κι εγώ που βουλιάζω και νιώθω χάλια και νιώθω μόνη. Και τότε έρχονται και μου δείχνουν ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είσαι καλά. Πάμε για μπάνιο, ρε παιδί μου. Πάμε τώρα, τι δεν είσαι καλά, είναι καλοκαίρι. Είναι στον ίδιο κόσμο. Ναι, και θέλω πάντα, κάθε μέρα να κάνω κάτι, να δώσω κάτι σε κάποιον, να προσφέρω κάτι. Δεν μου αρέσει να περνάνε οι μέρες και να μην κάνω τίποτα. Είναι άσχημο αυτό. Είναι λίγο βαρετό. Ναι, δεν είσαι της τεμπελιάς, είσαι εκεί, θέλεις να κάνω κάτι και μου αρέσει. Ναι. Όπως λέει μια φίλη μου, είμαι ηχθής στον οροσκόπο. Το έχω μέσα μου, λέει, να αυτοθυσιάζομαι. Για όσους ακούει, πιστεύω στα ζώδια, τώρα δεν ξέρω. Τέλεια, λοιπόν. Το τραγούδι της Νίκη Μινάζ που μας είπες είναι το αγαπημένο σου. Σου θυμίζει κάτι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Το έχει συνδέσει κάπως. Ναι. Όταν στο είχα στείλει, πες μου ποιο είχα, γιατί σου πάω το I'm the leader. I'm the leader. Εντάξει. Θα σας πω για ένα βιβλίο που διαβάζω τώρα. Διαβάζω του Tom Robbins, «Ο χορός των 7 πέπλων». Να μην πούμε για τη Μινάζ, γιατί γενικότερα η Μινάζ έχει μια περίεργη πορεία στην καριέρα. Είναι πολύ εξωγήινο αυτό που κάνει. Είναι, πώς λέμε, η Lady Gaga, είναι pop, αλλά είναι εξωγήινο pop. Ναι, δεν ανταποκρίνεται σε έναν αληθινό άνθρωπο, ανταποκρίνεται σε κάτι φτιαγμένο. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο μιλάει για τη γυναίκα, για το δυτικό πολιτισμό και πώς η γυναίκα άρχισε να παραγωνίζεται ενώ ήταν η αίρια και είχαν τη μήτρα. Έτσι, πάμε πολύ βαθιά. Τη μήτρα την είχαν εξυψωμένη, τη μητέρα φύση, γιατί εκεί μέσα γεννιέται η ζωή και όλο αυτό. Σιγά σιγά ήρθαν οι δυτικοί με άντρες θεούς και προσπάθησαν να το καταπατήσουν αυτό που είναι η γυναίκα, να το ρίξουν, να το κλείσουν μέσα, γιατί ουσιαστικά η γυναίκα είναι ο δημιουργός. Πιστεύω πάρα πολύ στο όλο γυναίκα, μητέρα, ότι κυριαρχεί. Στη δύναμη που έχει. Στη δύναμη. Είναι η δημιουργία. Πρέπει να το σεβόμαστε. Πρέπει να σεβόμαστε τις γυναίκες. Θέλεις δε θέλεις, από γυναίκα βγαίνεις. Ναι. Θέλεις δε θέλεις, δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός προς τις γυναίκες. Τώρα το I'm your leader είναι ένα κομμάτι, εντάξει, η Μινάζ λέει τα δικά της, κάνει battle, λέει είναι καλύτερη και
όλους εσάς σας έχω από κάτω μου, δεν έχει σημασία, okay. Ήταν λίγο πιο βαθύ το νόημα που ήθελα να περάσω, δεν ξέρω αν το κατάφερα. Το κατάφερα. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες και το βιβλίο σου μας άρεσε πάρα πολύ. Το διαβάστε. Μας περάσει κάτι πολύ θετικό. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο ο συγγραφέας Tom Robbins. Κάνει πάρα πολύ ωραίες. Είναι κάτι που πρέπει να το διαβάσουμε όλοι. Μέσα θα παίξει πάρα πολύ με το μυαλό σας. Έχει πολύ ωραία γραφή, πολύ ωραία ροή. Τα θέματα που λέει είναι δηλαδή μυθιστόρημα, αλλά σου βάζει και λίγο πολιτικό μέσα. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γίνονται πόλεμοι, το έχετε σίγουρα δει, ναι. Αλλά τι ακριβώς γίνεται, ξέρετε. Όχι. Σε βάση μια σκέψη. Νομίζω ότι δηλαδή, αυτό δεν έχουμε ασχοληθεί, γιατί είναι αυτό που γίνεται σε εμάς. Είμαστε γενικά από τη φύση μας οι άνθρωποι. Βασικά το περνάνε τόσο αρνητικά που σε αποθεί λίγο. Δεν θες να ασχοληθείς περαιτέρω. Βασικά δεν σου λένε το βάθος. Σου λένε μόνο την επιφάνεια. Αυτό που φαίνεται ότι πήγανε, ας πούμε, στρατιώτες από την Αμερική στο Ιράκ για να το απελευθερώσουν από ένα δικτάτορα. Όμως αυτό δεν γίνεται τώρα. Γίνεται πάνω από 1000 χρόνια, πάνω από 2000 χρόνια. Γίνεται από τότε που δεν υπήρχε ο Χριστός και δεν πήγε στην Ιερουσαλήμ με τους Εβραίους, με τους Άραβες. Υπάρχει εκεί πέρα μια ρήξη πάρα πολλές ώρες. Πάρα πολλές χιλιετίες θα έλεγα. Που δεν το είχα σκεφτεί ούτε εγώ. Ναι, μας δείχνουν αυτό που θέλουν εκείνοι να δείξουν. Εντάξει. Γενικά είναι μια δύσκολη περίοδος. Πάντα όμως είναι, κύκλους δεν κάνουμε. Η ιστορία δεν κάνει κύκλους. Η Ελλάδα είναι τώρα στη φάση που βγαίνει. Θα βγούμε νικητές. Από αυτό, εφόσον είμαστε ζωντανοί κάθε μέρα, είμαστε νικητές. Τώρα η ζωή μας, λίγο, ο κύκλος που θα κάνουμε είναι πολύ μικρός για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι. Ναι. Ισχύει. Πολύ μικρός. Εντάξει. Τέλειο. Το τέλειο. Δεν ξέρω να μην σας έριξα, κορίτσια. Όχι, να μην πάρει την κουβέντα. Όχι, μας έβαλε σε μια σκέψη που νομίζω εγώ προσωπικά πάντως δεν το έχω ξανασκεφτεί όλο αυτό. Εντάξει, πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο τέτοια, ειδικά στις μέρες που ζούμε. Είναι αυτό που λέω ότι μας έχουν περάσει ότι είμαι εγώ μόνο, οπότε δεν ασχολούμαι τους άλλους. Έχουμε γίνει λίγο παρτάκι. Λίγο πιο εγωιστικοί. Στην πάρτι μας. Μας έκανε καλό όμως η κρίση, γιατί αρχίσαμε όλοι να γινόμαστε μια γροθιά. Ναι. Αρχίσαμε όλοι να καταλαβαίνουμε ότι μόνος σου δεν πας πουθενά. Πρέπει να πάρεις κάποιον, να γκαζέ ή κάποιους και να φτιάξετε κάτι. Να υπάρχει αγάπη γενικά. Αγάπη πάνω απ' όλα. Αγάπη και open. Να είμαστε open. Ναι. Μην σκεφτόμαστε μόνο το σπίτι μας να είναι καλά, παιδί μου, και δεν πειράζει όλα τα άλλα. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι της Νίκη Μινάζ και επιστρέφουμε εδώ πέρα στη Ισμαήλ.gr. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στο Ισμαήλ.gr, στην παρέα μας η Visible από τους Freaky Flows, που διαγωνιματίσαμε τα motion. Και θέλω να σχολιάσουμε λίγο όλο αυτό, μιας και μείναμε στην Νίκη Μινάζ. Μας είπες είναι λίγο extreme, λίγο όλο αυτό. Εσύ θα ακολουθούσες αυτό το extreme look? Την πληγώνεις τώρα. Κοίτα, όχι πως δεν μου αρέσει να μπαίνω σε ρόλους και να κάνω πράγματα. Για ένα βίντεο κλιπ μπορεί και να μπαινα, εφόσον είχα φτάσει σε ένα χ ύψωμα. Γιατί για να κάνεις τέτοια πράγματα πρέπει να φτάσεις πια στο σημείο να είσαι superstar και να πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό. Αλλά τώρα να εμφανίζομαι έτσι δημόσια και τα σχετικά, λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο να κάνω κάτι που δεν είμαι εγώ 100%. Δηλαδή ακόμα και αυτό που κάναμε για τη φωτογράφηση των Freaky Flows, που ήταν κάτι πιο δεν το φοράς κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Ήταν κάτι που βρήκα εγώ, ήθελα να το κάνω. Δηλαδή το είχα σκεφτεί εγώ και σε συνεργασία με το στυλίστα το φτιάξαμε. Θέλεις να σε αντιπροσωπεύει γενικά. Ναι, θέλω να είμαι εγώ. Ναι, δεν μπορώ να το παίξω κάτι άλλο που δεν είμαι. Είναι ωραίο αυτό να είναι αυθεντικό και αληθινό. Το αγαπάει ο κόσμος. Τώρα θα μου άρεσε να κάνω κάτι extreme. Μια αλλά αλλαγή. Μια αλλαγή, ναι, για ένα βίντεο κλιπ πάλι το λέω. Ή για ένα πολύ μεγάλο γεγονός όπως είναι τα MAD Awards. Ναι. Αξίζει. Τώρα απλά για να πάω, να πάρω ένα βραβείο. Για να βγω απλά σε μια φωτογραφία απλά, να κυκλοφορήσω, δύσκολο. Δύσκολο, ή σε ένα πάρτι, σε ένα κοσμικό πάρτι. Να βάλω ένα κύκνο πάνω μου. Το έχω δει αυτό, να ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα. Να βάλω ένα κύκνο πάνω μου. Νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ ωραίο. Δεν αυτό. Είναι. Και απορώ ποιος το σχεδιάζει, δεν θέλω να θίξω κάποιον. Καλά τα λες. Λίγο αντιστοιχτικό. Καλά τα λες. Υπάρχει τέλεια στον κόσμο.
πάρει τρέλα. Πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι πολύ extreme. Δηλαδή, όπως είναι η Lady Gaga, όπως είναι η Nicki Minaj, είναι κάτι που θέλουν να τραβάνε. Το έχουν αλλιώς στο μυαλό τους. Τραβάνε πιο πολύ με την εξωτερική τους εμφάνιση παρά με τα τραγούδια. Δηλαδή, με τις εμφανίσεις τους. Για να μείνουν στον κόσμο, εγώ πιστεύω. Κοίτα, είναι superstars τώρα. Και η Madonna, σκεφτείτε όταν ξεκίνησε η Madonna τι έκανε. Είναι για να συζητηθεί, γιατί μένει στον κόσμο και πολύ με την εικόνα σου. Και όταν συζητάς και υπάρχει αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, το hating. Κοτσομπόλες. Αυτό είναι, να σε συζητάνε. Το όνομά μου να λένε και να το λένε καλά. Αυτή είναι η αρχή των superstars. Τώρα για τη Lady Gaga, εγώ την παραδέχομαι. Είναι πολύ, 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 πολύ καλή φωνή. Ναι, καλή καλές. Τώρα η Madonna έκανε καριέρα κόρτια με το image και με το χορό. Γιατί είναι ακόμα πολύ καλή χορεύτρια και σαν χορεύτρια ξεκίνησε. Από φωνή, συμβατικά πράγματα. Δεν έχει καμία φωνή τρελή. Ενώ η Lady Gaga έχει φωνή. Το ίδιο πιστεύω και για τη Minaj. Δεν έχει τίποτα τρελά skills στα raps, ούτε αυτά που λέει. Δεν κάνει απίστευτες ρήμες. Ας πω λίγο να σας μιλήσω στη rap. Στη rap λοιπόν είναι τα flows, τα patterns που κάνεις με τη φωνή σου. Έχει πολύ να κάνει σημασία και η ρήμα. Τι ομοιοκαταληξία κάνεις, τι παρομοίωση κάνεις. Δηλαδή όταν το τι να πουν το κάνεις ρήμα με το ρακούν, είναι ιδιαίτερο, δεν το ακούς κάθε μέρα. Όταν το ok το κάνεις ρήμα με τα χρέη, είναι ιδιαίτερο. Okay, χρέη. Ναι, είναι ιδιαίτερη ναι. Ρήμα. Αυτό είναι που κοιτάς σαν rapper να κάνεις. Να έχεις πολύπλοκα flows, patterns στη φωνή σου λοιπόν και πολύπλοκες ρήμες. Να μην είναι θες, πες, νες, καφές, φραπές, θες, ρε παιδί μου. Αυτό. Να είναι κάτι πιο ψαγμένο. Να είναι κάτι λίγο πιο ψαγμένο. Να μην διαφορετικό. Να μην καταλήγουμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Καλά, μα, εντάξει. Αμάξι, αυτό. Γενικά τώρα που πες πλό μου, με έφερες λίγο με το όνομα της συγκροτήματος, πριν και πλός, πώς προέκυψε όλο αυτό, ήταν δικιά σας ιδέα? Είχαμε δύο-τρεις ιδέες και κάναμε live chat, δεν είχαμε καταλήξει το όνομα. Ήμασταν ανάμεσα σε διάφορα και μας λέγανε στο live chat πάρα πολύ ωραία ονόματα. Τώρα δεν τα θυμάμαι, μας λέγανε πάρα πολλά ονόματα και μέσα σε αυτά τα ονόματα ήταν και το Freaky Flows. Α, ήταν του κοινού δηλαδή. Ήταν του κοινού, ναι. Και μάλιστα έτυχε να είναι και της Ιωάννας. Γεια σου Ιωάννα, μου ακούς. Ξαδέλφης μου. Τελείως όμως τέτοιο. Το ψήφισε πάλι το κοινό. Δηλαδή είπαμε, είμαστε ανάμεσα στο Freaky Flows. Δεν τα θυμάμαι καθόλου τα άλλα, έχουν περάσει και τόσοι μήνες. Και πάλι το κοινό έγραφε στο chat και κατοχυρώθηκε το Freaky Flows. Η Ιωάννα πέταγε, με παίρνει τηλέφωνο, να το λες κάθε φορά ότι το είπα εγώ, εντάξει. Οπότε δεν πρέπει να έχεις παράπονο τώρα, είμαστε κομπλέ. Τώρα που το είπες. Να στείλουμε φιλιά, βλέπω εδώ να βοσβήνω. Ναι, πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε όλες, δηλαδή και η Μπιζμπού, σίγουρα σας ευχαριστεί όλες. Θέλω να αναφέρω. Ναι. Μελινέ, σωστά, ή Χέλεν. Α, Χέλεν. Helen. Λέει ότι είμαστε υπέροχοι και ότι της αρέσει η εκπομπή μας. Πάρα πολύ. Να τα ακούσω τα κορίτσια, είναι πολύ καλά. Γλυκά κορίτσια. Τώρα που τα γνωρίζω από κοντά μου, είχατε φανεί και από το Facebook που μιλήσαμε. Αλλά τώρα από κοντά ακόμα πιο πολύ. Φιλιά στη Μαρία. Να στείλω στην Αγγελική πολλά φιλιά που μας ακούει και μας στέλνει και μηνύματα. Μου στέλνει εμένα δηλαδή τώρα μηνύματα. Και γίνε fan. Mad Girls. Πήγαινε στο Facebook. Πάτα like, Αγγελική, να παρακολουθεί τα κορίτσια. Και στον Νίκο. Πολλά φιλιά. Τέλεια. Γενικά, μας ακούν, τι μήνυμα θα σας πάρει σε αυτά τα δύο αγόρια που λείπουν σήμερα? Α, ναι. Τα δύο αγόρια που λείπουν σήμερα. Τα αγαπάμε. Είσαστε εδώ. Ναι, στη σκέψη μας. Είναι σαν να είστε εδώ. Σας συμπληρώνει η Μπιζμπού. Λέτε. Γενικά, ότι είστε ταιριάζοντας ως χαρακτήρες. Ναι, είμαστε διαφορετικοί. Αλλά υπάρχει μια τρέλα στην παρέα. Αυτό είναι που σας αρέσει. Ναι, υπάρχει μια. Φαίνεται. Πώς θα τους περιέγραφες? Είναι party animals. Νομίζω γι' αυτό έχουμε. Εγώ τώρα είμαι η μεγάλη της παρέας, δυστυχώς, η πολύ άσχολη. Η μαμά, ας πούμε. Η μαμά, όχι, δεν θα το λέω. Όχι. Όχι, δεν σε αρέσει. Όχι. Μεγάλη αδερφή. Απλά είμαι busy. Είμαι busy. Εκτός από μπού, είμαι και πολύ busy. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τριλά party. Οι τρεις μας. Είστε γενικά έτσι της τρέλας, ναι. Όταν πάρτε. Ναι, το... Και
έχουμε και αυτό το να είναι όλοι καλά. Το έχουμε όλοι. Και τρεις. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι, όλοι μαζί. Με μια φωνή. Freaky flash. Γενικά, ας πούμε τώρα πάμε λίγο μακριά, λίγο στο μέλλον. Ότι τελειώσει ο διαγωνισμός, βγείτε νικητές και έρθει η μέρα θετικής ενέργειας. Δεν έχεις σκεφτεί λίγο το άγχος όλο αυτό ο κόσμος. Είναι ένα μεγάλο event. Θα το Amanda Awards νομίζω. Όχι, το σκέφτομαι, αφήνω τον εαυτό μου να παρασυρθεί όταν έχει πια τελειώσει. Το ίδιο έκανα και στις Πανελλήνιες. Όταν πια είχαν τελειώσει, μου βγήκε όλο το άγχος. Όσο έδινα δεν είχα, όσο διάβαζα δεν είχα. Είμαι μετά έτσι. Βγαίνει το άγχος, το περίμενε. Ναι, μετά. Όχι, στο περίμενε. Εσύ περνάς τώρα, το περίμενε. Το περνάς, το περίμενε. Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα? Ή αύριο ή την Παρασκευή, μάλλον Παρασκευή. Έτσι, από το αυτό το περίμενε. Λίγο σε σκοτώνει, περίμενε, όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι σήμερα. Εντάξει, ό,τι γίνει για καλό θα είναι. Φύσμα. Το επόμενο κομμάτι είναι το «Είμαστε αλλιώς». Πάλι από Freaky Flows. Είναι το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή, ναι. Που βάλετε. Σε αυτό το κομμάτι πρώτη φορά είδαμε rap σε ρεφρέν, σε τέτοια μορφή. Χωρίς να επαναλαμβάνει απλά την ίδια τάκα σε rap. Να λέω κάτι άλλο. Εγώ είμαι rap, σαν τραγουδιστό ρεφρέν. Το είδαμε πρώτη φορά στην Ελλάδα στα ελληνικά δεδομένα. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι για σου. Μου άρεσε. Αυτά που λέω θα τα ακούσετε πάλι τώρα, να το θυμηθείτε. Μου άρεσε που μπόρεσε να βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, τόσο. Δεν έχουμε ξανακούσει. Τώρα είμαι εγώ. Είναι άσχημα να το λες για τον εαυτό σου. Αλλά δεν έχουμε ξανακούσει κάποια γυναίκα να λέει τέτοια πράγματα. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε. Ναι. Και επιστρέψουμε. Και επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε το είμαστε στο YouSmile.gr, θα πάρουμε την Busy Boo. Έρχεται σιγά σιγά και το τέλος. Έχουμε και κάποια μηνύματα να τα διαβάσουμε. Η Νίνα λέει ότι σήμερα η εκπομπή γέμισε από όμορφες. Ευχαριστούμε, Νίνα. Και η Χρύσα λέει ότι ο Steve είναι φοβερός. Να το μεταφέρεις. Ναι, να το μεταφέρεις. Εννοείται. Και η Busy Boo κάνει κάτι πολύ ξεχωριστό. Κάνετε πολύ καλή δουλειά για τέτοιο group και οι τρεις. Αγαπώ τους στίχους σας, το νιώθετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για τη θετική σου ενέργεια. Την θετική ενέργεια. Ναι, ναι. Για όλη την υποστήριξη. Ναι. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα στην παρέα μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια. Ναι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Τα πάμε πολύ ωραία. Τι άλλο. Γενικά το γιος μου, πώς σου φαίνεται σαν ενέργεια, σαν ιδέα? Είναι φοβερή ιδέα. Τι να λέμε τώρα. Είναι πολύ καλό. Μ' αρέσει που κάνετε τέτοια κίνηση και εσείς, κορίτσια. Δηλαδή, δείχνετε ότι είσαστε μια γενιά που νοιάζεται πραγματικά να κάνει κάτι, που θέλει να είναι η αλλαγή. Είδα ότι όταν ερχόμουν, είδα έξω ότι γενικότερα υπάρχει χώρος για κόσμο να έρχεται και να κάνει εκπομπή. Δεν είναι κάτι δηλαδή στήριο, είναι κάτι που τροφοδοτείται συνέχεια με κόσμο και θετική ενέργεια και χαμόγελα. Και χαμόγελα. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο που δεν βλέπεις μόνο τους μεγάλους να νοιάζονται και εμείς ήδη νοιαζόμαστε να κάνουμε κάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι για καλό σκοπό, δεν είναι. Ακριβώς. Οπότε συνεχίζετε να στηρίζετε τους Freaky Flows για ακόμα 2 μέρες. Έχουν μείνει μέχρι τις 30 του μηνός. Γιατί ο διαγωνισμός τελειώνει. Οπότε όποιος θέλει, όπως είπαμε στην αρχή, μπαίνει στο application της Amitamotion και διαλέγει το positive group του μηδενιστή για τους Freaky Flows. Ευχαριστώ. Θέλεις να μας ραπάρεις λίγο, κάτι να μας. Να σας ξεσηκώσω. Ναι, να σας ξεσηκώσω. Θέλετε να σας πω κάτι για πάρτι? Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Για πάρτι, που είσαι ειδική. Για πάρτι. Είσαι τον πάρτι γενικά. 3 η ώρα και όλοι ακόμα εδώ. Κάποιοι ήλιομα στην κουζίνα και άλλοι στην πισίνα με το ροζαφρό. Πείτε μου, διψάτε? Ναι, ήρθε το φορτηγό. Μαντεύω ότι θα πιεις κέρνα μου απόψε εμείς στο πάρτι αυτό. Αχα, σαμπάνια. Ναι, θέλω τώρα να πιω. Όσο τα σάμπι έχουν 2 τετράγωνα μακριά και κάνει σεισμό. Τεκίλες άσπρο πάτω και το σπίτι πάνω κάτω. Θα είναι λάθος αν δεν είσαι παρόν. Συμπλήδω μπέστος γνωστών. Μπράβο! Πολύ ωραίο! Πάρα πολύ ωραίο. Μας, πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να μεταφέρεις τα χαιρετισματά μας και στα... και στα άλλα 2 παιδιά. Η Χρύσα μου κάνει φίλη, θα σου κάνω accept, Χρύσα.
Κάποτε αναφέρεσαι πάρα πολύ και την αμυταμόσυρ, πολύ την βοήθειά τη. Και την όλη την ευρυδική που μας βοήθησε. Την ευρυδική πεθάνει από το μάτι. Να πάμε την ευρυδική. Όχι, δεν ξέρω. Είναι υπέροχη. Είναι πολύ καλή. Και δεν φαντάζεσαι πόσο σε όλο αυτό η ευρυδική είχε πιο πολύ άγχος παρά εμείς. Γενικά νοιάζεται. Ναι. Είναι που θέλει να είναι όλα καλά. Συνέχεια δίνει, δεν αφήνει τίποτα τελευταία στιγμή. Είναι πολύ. Είναι θεά. Τελειωμανείς με την καλή έννοια. Ευχαριστούμε και τα 5 Positive Group και την Visible που εκπροσωπεί τη Flicky Flows και τη Voice and Noise και τη Μελίνα Ζήση και το Symbol και το Paris. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλους. Ελπίζουμε να βγει ο καλύτερος και οι υπόλοιποι γενικά, αν δεν βγουν, να συνεχίσουν έτσι όπως αρχίσαν. Εσύ για το μέλλον τι σκέφτεσαι. Πες τη τύχη, χτυπαξίλου δεν είναι κάτι στον διαγωνισμό, υπάρχει το όνειρο. Μουσική, μουσική δεν σταματάω να κάνω μουσική. Σας είπα και πριν, δεν με νοιάζει που θα πάει, μα νοιάζει να το κάνω. Ακριβώς. Αυτό είναι ωραίο. Γιατί σου αρέσει. Ναι. Οπότε είναι και λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κότσια. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά από γκλίτερ. Αυτό πιστεύω είναι το μόντος, έτσι που το λες συνέχεια. Φιλιά από γκλίτερ. Και αγάπη από γκλίτερ. Φαντάζεσαι μια καρδιά έτσι γυαλιστερή να κάνει παπ και να σκορπίζει και πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ γυαλιστερό. Χαμός. Ναι, πολύ γκλίτερ. Γενικά κρατάς αυτό το κοριτσίστικο. Το γκέρλ γενικά. Το γκέρλ. Το ραπ δεν είναι. Τι σου δίνει και πολύ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι δεν αλλάζεις. Είσαι εσύ. Ό,τι και αν κάνεις πρέπει να είσαι εσύ. Γι' αυτό είμαι η MC Bizboo. Δεν είμαι μια γυναίκα ράπερ. Είμαι κάτι άλλο. Είμαι εγώ. Δεν βάζω ταμπέλα. Είχα μια συζήτηση πρόσφατα με τη μαμά μου. Επειδή έκλεισα τα 25 και μ' άγχωσε κάτι προς αυτό. Μαμά, θα σταματήσω να είμαι η μικρή σου πριγκίπισσα. Και η μαμά μου λέει ότι δεν χρειάζεται να σταματήσεις να είσαι τίποτα, δεν χρειάζεται να γίνεις τίποτα, πρέπει απλά να είσαι εσύ. Και για μένα θα είσαι πάντα το μικρό μου κοριτσάκι και για τον αδελφό σου θα είσαι η μικρή του αδελφή και για όλη μας την οικογένεια θα είσαι πάντα μικρή, δεν θα σταματήσει, οπότε απλά να είσαι εσύ. Μην κοιτάς πώς σε βλέπει ο κόσμος. Να είσαι εσύ αυτό που θες να είσαι. Πολύ γλυκό. Ναι, είναι ωραίο να έχουμε αυτή την παιδικότητα μέσα μας και με τον καιρό να μην φτύρεται γενικά. Γενικά δεν ξέρω. Να μην πει και τελείω πόσο βιόλι. Όχι, να είσαι καλό, καρδό. Τα χαρακτηριστικά ενό μικρού παιδιού. Καλό, καρδό, χαμογελαστό. Να μην σκέφτεσαι γενικά την αρνητική πλευρά και όλο το κακό που υπάρχει. Εσεί έχετε ακόμα πολύ δρόμο. Το φιλοσόφισα λίγο. Εντάξει, και εσύ δεν είσαι τόσο μεγάλη. 25 χρόνια νομίζω είναι. Ναι, είσαι μικρή. Ακόμα μικρή. Υπάρχουν πράγματα που σαν χώνο, τη λε 25. Θα προλάβω να κάνω αυτό, να θα κάνω τα κανόνα. Είναι ίσω η ηλικία που αρχίζει και βάζει τη ζωή σου τάξη. Γενικά δεν έχω. Έχω δουλέψει, νιώθω ότι έχω δουλέψει και ως τώρα αρκετά και δουλεύω συνέχεια και δεν σταματάω να δουλεύω και κάπως τα πράγματα έρχονται σαν φυσική ακολουθία. Δεν με αγχώνει τι θα γίνει. Εντάξει, μεγαλώνω, οικογένεια, τι θα αυτό, αλλά νομίζω εντάξει, καλά πάει. Δε. Ζήσε το τώρα, δηλαδή. Ζήσε το αύριο, το αύριο θα έρθει. Ζήσε τώρα. Γίνε αυτό που θέλεις να είσαι τώρα. Ακριβώς, μην αγχώνεσαι για τίποτα. Ναι, ακριβώς. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά και την Amitamotion και την Ευρυδίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα επιστρέψουμε το Σάββατο μαζί με τους White Noise. Να είστε εδώ πέρα. Στις 3 αγόρια. Ακριβώς, να είστε εδώ. Θα κλείσουμε λοιπόν τώρα με Μηδενιστή και Τάμτα στο τραγούδι «Σ' αγαπώ», που είναι για μένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι από τις καλύτερες ρομαντική πλευρά του Μηδενιστή, νομίζω. Εμένα ειδικά μου αρέσει ο τελευταίος στίχος. Που λέει δεν θα άλλαζα ποτέ το φύλακα και γελάω με το κολλητό μου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι. Τη δύναμη του στίχων μπορείτε να την καταλάβετε πολύ περισσότερο άμα το δείτε αυτό live. Ναι. Πραγματικά. Τα ζει στα αλήθεια. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Φαίνεται στη μουσική του που έχει αλλάξει. Και μου αρέσει. Ναι, ήταν πιο hard παλιά. Τώρα είναι λίγο πιο. Ναι, έχει, φαίνεται πιο όρημη η μουσική. Ναι. Φαίνεται πολύ αληθινός ο στίχος. Ήταν live δηλαδή που το web concert, το να ξαναλέει το κομμάτι, το ζει στα αλήθεια. Το ζει, είναι τέλειο να το ζει κάποιος αυτό που γράφει. Θα το κλείσουμε αυτό το θετικό τραγούδι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο. Και μην ξεχνάτε να κάνετε like στη σελίδα του Ισμαήλ.gr στο Facebook. Και τα λέμε Σάββατο. Φιλιά μου, φιλιά μου, φιλιά μου, φιλιά μου.
Είσαι παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που έχει ανάγκη να το βοηθήσουν. Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για κάθε παιδί. 1056. Εθνική γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. 1056. Μπορείς να καλέσεις ανώνυμα και δωρεάν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα.